Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το νομοσχέδιο κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, φύγει το μείζον θέμα που απασχολεί την ελληνική οικονομία, που είναι το ζήτημα των τραπεζών. Υπενθυμίζω ότι οι τράπεζες αποτελούν το σημείο κλειδί της οικονομίας, στο οποίο έχουν δεσμευτεί, δαπανηθεί τα περισσότερα χρήματα του δημοσίου, περίπου το 20% του ΑΕΠ της χώρας. Και το δεύτερο πράγμα που κάνει είναι εισάγει μία μελέτη, την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, γραμμένη στα ελληνικά υπουργεία, εξυπηρετώντας τα πιο στενά επιχειρηματικά συμφέροντα. Με την ταμπέλα του ΟΣΑ εισάγει λοιπόν αυτή την εργαλειοθήκη, παραβιάζοντας, χωρίς μάλλον να συντρέχει ουδής λόγος, μιας και σε κανένα από τα θέματα της εργαλειοθήκης το ισχύον καθεστώς στην Ελλάδα δεν είναι ασύμβατο με οτιδήποτε ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάω από το πρώτο θέμα και μετά θα σταθώ στο δεύτερο. Τράπεζες. Ο νόμος, όπως φτιάχτηκε, λέει κάτι απλό. Το τάφι σίγμα δίνει χρήματα στις τράπεζες, η μετοχή ή το warrant αξίζει 1 ευρώ, δεν μπορεί να μεταφερθεί ή να πουληθεί αυτό κάτω από αυτή την τιμή. Αυτό λέει ο νόμος. Δύναται ή δεν δύναται. Μέχρι στιγμής δεν δύναται. Αυτό το νομοσχέδιο έρχεται και μας λέει τώρα δύναται. Πόση μπορεί να είναι η ζημιά αυτή? Είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία? Υπάρχει επιστολή Αλμούνια. Τη διάβασε ο κύριος Τουρνέρας με έναν τρόπο. Αν τη διαβάσετε με ένα άλλο τρόπο, θα δείτε ότι αν πουληθεί η τιμή χαμηλότερα, είναι κρατική επιχορήγηση. Θα πληρώσετε και τα πρόστιμα ως μελλοντική κυβέρνηση, θα δεσμέσετε και άλλους δημόσιους πόρους για να δώσετε τη δυνατότητα σε μια στενή ομάδα ιδιωτικών συμφερόντων να ανακτήσει τις τράπεζες όπως θέλει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό, εκεί υπάρχει ένα όριο στα πράγματα. Και το όριο είναι ότι σήμερα, και επανέρχομαι στο επιχείρημα του κυρίου Στουρνάρα, που προσελκύονται κεφάλαια, το υπογραμμίζω, σε τιμή ανώτερη από την τιμή του τάφι σίγμα, εκπλήσωμε πραγματικά. Αφού έρχονται τα κεφάλαια, αγοράζουν σε τιμή πάνω από την τιμή του τάφι σίγμα. Ποιος λόγος συντρέχει να φέρετε ένα νομοθέτημα που να λέει στο μέλλον μπορεί να πουλήσουμε και πιο χαμηλά? Πέστε μου ένα λόγο πραγματικά. Αποσύρετε αυτό το άρθρο. Είναι πέσχυντο, είναι αδιανόητο, είναι απευθείας ζημιά στο δημόσιο συμφέρον. Οι αγορές έρχονται και αγοράζουν σήμερα πάνω από αυτή την τιμή. Τι νόημα έχει κάτω από αυτή την τιμή? Ζημιά στο δημόσιο, θεωρητικά, είναι 25 δις τα χρήματα που έχουν δοθεί. Αν γίνει μείωση της τιμής 30 ή 40%, η ζημιά είναι τεράστια. Είναι 15 δις που θα πληρώσουν, 10, 12, 15 δις που θα πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενες για ένα πολύ ποταπό, επαναλαμβάνω, και στενό ιδιωτικό συμφέρον. Μπαίνω στην εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ κάνει δύο πράγματα και τα εισάγει το νομοσχέδιο. Πρώτον, ενθαρρύνει τις εισαγωγές ενάντια στην εχώρια παραγωγή. Και το κάνει σε κλάδους που η ελληνική οικονομία έχει εξαιρετικές επιδόσεις. Το γάλα, το τσιμέντο, την άσφαλτο, τα πετρελοειδή και ούτω καθεξής. Υπάρχει, συντρέχει τέτοιος λόγος? Καλό την κυβέρνηση να μας πει αν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που να απαγορεύει ή να μην νομιμοποιεί τον όρο φρέσκο γάλα για γάλα παραγωγής 5 έως 7 ημερών. Σαφής είναι η ευρωπαϊκή οδηγία. Ποιος λόγος συντρέχει στο ότι αυτό πρέπει να καταργηθεί, ειδικά στην Ελλάδα? Για ποιο λόγο? Για να ανοίξουμε τις εισαγωγές. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Και να αποδυναμώσουμε ένα εγχώριο σύστημα παραγωγής. Άρα έχουμε μία συμβατή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσία. Οι κυβερνήσεις είχαν επιλέξει το 5. Αναγνωρίζω για λόγους προστασίας των εγχώριων παραγωγών. Και καλά είχαν κάνει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση της εργαλειοθήκης, στην επόμενη ενότητα. Θα τελειώσω αμέσως. Απελευθέρωση αγορών. Εδώ μιλάμε για μοντέλο. Σας υπενθυμίζω ότι πριν από 6 μήνες
Η Γαλλία, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι ξέρω, εξοβέλησε την Amazon από τη Γαλλία στο όνομα της ενίας τιμής βιβλίου. Τι είπε δηλαδή? Ότι ακόμα και η Amazon που πουλάει βιβλία ηλεκτρονικά είναι υποχρεωμένη να τηρεί την ενιαία τιμή βιβλίων. Δεν θεωρώ ότι είναι καμιά Βόρεια Κορέα που είναι ο φίλος μου ο Γεωργιάδης, δεν είναι σοβιετικό μοντέλο, στη γειτονική Γαλλία. Υπάρχει λόγος, ουδής. Θέλετε να πάμε στα φαρμακεία? Υπάρχει λόγος να εφαρμόσουμε το αγγλικό μοντέλο με τις δύο αλυσίδες φαρμάκων? Κανένας λόγος. Κανένας απολύτως λόγος. Βγάζαν πάρα πολλά λεφτά οι φαρμακοποιοί, αφού η τιμή του κέρδους είναι οριζόμενη από το κράτος. Δεν την όριζε καμιά αγορά. Δεν ήταν ελεύθερη. Αν ήταν πολύ ψηλές οι τιμές στα περιθώρια κέρδους, θα μπορούσατε να τα μειώσετε. Αλλά είναι ένα μοντέλο κοινωνικό το οποίο έχει κάποιο λόγο που υπάρχει. Ο λόγος ήταν ότι προσφέρουμε υπηρεσίες με ένα διευρυμένο σύστημα και δεν θέλουμε να εισάγουμε τη λογική του σούπερ μάρκετ. Κλείνω με δύο ακόμα σημεία αιχμής. Επαναλαμβάνω, η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ πρέπει να τη διαβάσουμε, διότι θα δούμε και την ανυποχώρητη κυβέρνηση στα αιτήματα της Τρόικας, στην εφαρμογή της εργαλειοθήκης. Θα δούμε ότι στα περισσότερα θέματα έχει ενδώσει και δεν ενέδωσε σε καταπληκτικές προτάσεις της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ να νοθεύουμε το ελληνικό γάλα, το ελληνικό λάδι για να το πουλάμε πιο φτηνά, διότι είναι ακατανόητο να έχουμε τόσο καλό λάδι και να το πουλάμε ακριβά. Αντί να κάνει λοιπόν το αντίστροφο, έχει μια συγκεκριμένη λογική. Το ίδιο εισάγει και στο γιαούρτι και στο ριζόγαλο που δεν έγιναν ευτυχώς αποδεκτά, να τα παράγουμε από γάλα σκόνη και διάφορα άλλα. Τρελές ιδέες, επαναλαμβάνω. Μια φιλοσοφία η οποία είναι στην κυριολεξία ξένη προς μια χώρα η οποία θέλει να ανασυγκροτήσει την παραγωγή της, να φτιάξει το brand name της και να κάνει τις εξαγωγές που όλοι θέλαμε. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλά θετικά σημεία. Η κυβέρνηση έπρεπε να έχει πετάξει την εργαλειοθήκη, να κάνει όλες τις αλλαγές για να στηρίξει την εγχώρια παραγωγή και κυρίως να προστατεύσει το θέμα το μείζον των τραπεζών, το δημόσιο συμφέρον. Ευχαριστώ.